Μάλιστα. Να περάσουμε σε εξελίξεις εδώ μου σχετικά με την 12χρονη και όλη αυτή την υπόθεση. Με τη μητέρα της, με υλικά που αφορούν παιδιά και νέες συλλήψεις. Βεβαίως, 7 νέες συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν χθες έπειτα από ευρεία επιχείρηση που εξαπέλυσε το Τμήμα Προστασίας Ανηλίκων της Ασφάλειας Αττικής, που χειρίζεται την υπόθεση βέβαια σε συνδυασμό με τις εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές. Το συνταρακτικό είναι ότι ανάμεσα στους 7 συλληφθέντες είναι ένας πατέρας και ένας γιος, οι οποίοι έχουν βρεθεί, έχουν συναντήσει το παιδί πάνω από μία φορά. Οι πληροφορίες λένε ότι το συνάντησε πρώτα ο 48χρονος πατέρας και ενημέρωσε και στη συνέχεια και τον γιο και συνάντησε το παιδί και ο γιος, 20 ετών, παρακαλώ πολύ, αν είναι δυνατόν. Επίσης, υπάρχει ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Ένας από τους συλληφθέντες, επίσης 20 ετών, στο κινητό του τηλέφωνο, είχε βίντεο και φωτογραφίες του παιδιού. Θα θυμάστε ότι όταν ξεκίνησε η ιστορία αυτή, από αυτή εδώ την εκπομπή είχαμε προβεί σε αποκαλύψεις όσον αφορά και το εμπόριο φωτογραφιών και βίντεο του παιδιού που φέρεται να έκανε ο φερόμενος πια μαστροπός και βιαστής του παιδιού, ο οποίος είναι ήδη προφυλακισμένος. Επιβεβαιώνεται τώρα. Επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ δυστυχώς. Με τον πλέον πανηγυρικό τρόπο, δυστυχώς όμως. Και είμαστε αναγκασμένοι να το πούμε αυτό. Το Airbnb... Άρα ουσιαστικά δεν είναι μόνο αυτές οι συναντήσεις που έγιναν. Είναι και ότι εκμεταλλεύτηκαν φωτογραφίες και βίντεο του παιδιού και συνέχιζαν να τις πολλούν και να γίνεται εις βάρος του ακριβώς, ένα συγκεκριμένο εμπόριο. Ναι. Ακριβώς έτσι. Και όλο αυτό γινόταν μέσα σε ένα διαμέρισμα το οποίο ήταν με χρονομίσθωση, μέσω πλατφόρμας χρονομίσθωσης. Αλλά μην ξεχνούμε και τον οίκο ανοχής. Έχουμε συνολικά, για να σας δώσω έναν αριθμό, 29 συλλήψεις μέχρι στιγμής για αυτή την υπόθεση και έπεται συνέχεια. Οι πληροφορίες μου λένε ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε και άλλες εξελίξεις πάνω σε αυτή την υπόθεση. Την Δευτέρα θα έχουμε να πούμε και άλλα. Ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, να σας πω μόνο ότι το πλέον δύσκολο είναι να ταυτοποιηθούν οι άνθρωποι που συνάντησαν το παιδί στον περίφημο οίκο ανοχής και εν συνεχεία συναντούσαν και το παιδί στα διαμερίσματα χρονομίσθωσης που τα μίστωνε βεβαίως ο μαστροπός. Μαζί μας είναι η κυρία Σπασία Ταραχοπούλου, είναι η δικηγόρος της 12χρονης. Καλημέρα σας, Άγγελε. Καλημέρα, κυρία Σπασία. Καλημέρα σας. Κυρία Ταραχοπούλου, καλημέρα. Μας είπε τώρα ο Θεοδόσης με το ρεπορτάζ του ότι έχουμε 29 συλλήψεις. Ο αριθμός, τον οποίο στην αρχή όταν ξέσπασε η υπόθεση δεν τον περιμέναμε, ο αριθμός σοκάρει. Για το πλήθος των ανθρώπων που έχω κακοποιήσει αυτό το παιδί. Υπάρχουν κι άλλοι ακόμα που πιθανότατα περιμένουμε? Κοιτάξτε, αυτό δεν το γνωρίζουμε και για τις θεσμικές συλλήψεις. Μάθαμε από το δελτίο τύπου της αστυνομίας. Έτσι, δεν γνωρίζουμε τίποτα παραπάνω. Θα το δούμε όταν θα δούμε τα στοιχεία και ποιοι είναι και τι έχουν κάνει, όταν απολογιστούν πλέον και πάρουμε αντίγραφα των απολογιών τους. Πιθανόν, εγώ θεωρώ αυτό που είπε προηγουμένως ο συνεργάτης ο δημοσιογράφος, ότι ακόμα δεν έχουν ταυτοποιηθεί και δεν έχουν βρεθεί και δεν ξέρω και αν θα βρεθούν αυτοί που πηγαίνανε με το παιδί στον οίκο ανοχής και στα Airbnb. Αυτοί προφανώς πηγαίνανε με άλλο τρόπο, δηλαδή όχι μέσω SMS και μηνυμάτων από το κινητό της μικρής που τα έστελνε ο βασικός κατηγορούμενος, αλλά με ραντεβού, προφανώς, που τα έκλεινε ο ίδιος. Και αν δεν μιλήσει ο ίδιος ή αν δεν γίνει κάτι άλλο συγκλονιστικό, δεν πρόκειται να βρεθούν και ποτέ. Το παιδί μπαίνει σε μια πάρα πολύ σκληρή διαδικασία, γιατί ήδη έχει κληθεί να αναγνωρίσει 29 ανθρώπους που έχουν συλληφθεί. Και κάθε τρεις και λίγο πηγαίνει στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση να δώσει καταθέσεις. Νομίζω έχει δώσει 6 μέχρι στιγμής, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, 6 έχει δώσει. Και το καλούνε μέσα από φωτογραφίες, γιατί φαίει η διαδικασία είναι πολύ σκληρή. Του δείχνουν φωτογραφίες των ανθρώπων που ερευνούνται για να πει ναι, έχω συναντήσει αυτόν τον άνθρωπο ή δεν τον έχω συναντήσει. Πώς αντιμετωπίζει το παιδί κάθε φορά αυτή τη διαδικασία, κυρίως η ψυχολογία του πώς είναι? Κοιτάξτε, το παιδί είναι σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση, η οποία έχει επιδεινωθεί και από την απαγόρευση των επισκέψεών του στη μητέρα του. Γιατί κλαίει και φοβόμαστε μη συμβεί και τίποτα χειρότερο, μην κάνει κακό στον εαυτό του. Η δική σας προσωπική γνώμη πάνω σε αυτό ποια είναι, κυρία Ταραχοπούλου? Θα θέλατε και σαν γυναίκα, επειδή είναι και ένα πολύ ανθρώπινο κομμάτι αυτό, το παιδί να ξαναγκαλιάσει τη μαμά του και να κάτσει μαζί του, θα το θέλατε ή πιστεύετε ότι έτσι προστατεύεται?
κυρία Σκορδά, όχι μόνο εγώ το θέλω, αλλά το θέλει το παιδί, το θέλει η μάνα του. Και επίσης η παιδοψυχίατρος η οποία παρακολουθεί το παιδί. Η έκθεση και η γνωμάτευση της παιδοψυχιάτρου είναι το παιδί να βλέπει τη μάνα του. Αυτό που μπορεί κάποιος να φανταστεί, χωρίς να έχω πολλές γνώσεις, είναι ότι ένας εισαγγελέας για να το απαγορεύει, να το απορρίπτει, ενώ δύο μήνες πριν είχε γίνει μια συνάντηση, είναι ότι φοβάται ότι θα πάθει κάτι κακό το παιδί. Ή δεν θα μιλήσει. Θα φοβάται ότι έτσι μπορεί η έρευνα να πάει αλλού. Ισχύει αυτό σαν σκέψη? Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει κανένας λόγος για την απαγόρευση. Πόσο μάλλον όταν, επαναλαμβάνω, υπάρχει παιδοψυχιατρική γνωμάτευση από δημόσιο νοσοκομείο, από τον παιδοψυχίατρο που παρακολουθεί το παιδί, που λέει ότι επιβάλλεται το παιδί να βλέπει τη μάνα του και ότι θα, εφόσον το ζητάει, εφόσον το θέλει. Και αν ακόμα στην υπόθεση ότι είναι μία μαμά, σε μία άλλη υπόθεση, όχι συγκεκριμένη, η οποία έχει εμπλοκή σε όλα αυτά. Δεν εξετάζεται όμως αυτό. Καταρχήν, δεν είναι, η μητέρα είναι κατηγορούμενη, δεν έχει καταδικαστεί. Έτσι. Είναι ύποπτη, υπάρχουν ενδείξεις, δεν υπάρχουν αποδείξεις σε βάρος της. Επομένως, δεν συμπρέχει τέτοιος λόγος. Αλλά να σας πω και κάτι άλλο. Οι περισσότερες μητέρες που είναι στη φυλακή αυτή τη στιγμή, τους έχει αφαιρεθεί, γιατί ένας άλλος λόγος που μας είπε ο κύριος εισαγγελέας είναι ότι τους έχει αφαιρεθεί η γονική μέρημνα. Τις περισσότερες μητέρες τους έχει αφαιρεθεί η γονική μέρημνα. Γιατί εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να την. Εδώ, κυρία Ταραχοπούλου, στη Θήβα, παιδιά μεγαλώνουν στη φυλακή με τις μητέρες τους. Ναι, πείτε μου, δεν σας άκουσα. Εδώ, λέω, στη Θήβα, μεγαλώνουν παιδιά μαζί με τις μητέρες τους στη φυλακή. Ακριβώς, οι οποίες είναι και καταδικασμένες. Ακριβώς. Κυρία Ταραχοπούλου, λίγο νωρίτερα σας άκουσα να λέτε ότι φοβάστε ότι το παιδί μπορεί να κάνει κακό στον εαυτό του. Έχετε τέτοιες ενδείξεις, έχει συμβεί κάτι, υπάρχει κάτι τέτοιο καταγεγραμμένο στην παιδοψυχιατρική γνωμάτευση? Γιατί το λέτε, είναι σοβαρό? Το λέω γιατί το λέει το ίδιο το παιδί. Δηλαδή το παιδί αισθάνεται έτσι και λέει ότι γιατί με όλα αυτά που έχουν συμβεί, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ άσχημη η κατάσταση. Το φοβόμαστε ως ενήλικες που έχουμε ένα παιδί απέναντί μας, ξέρουμε τι έχει συμβεί και φοβόμαστε και για το χειρότερο. Για όλα φοβόμαστε. Αποτύχαμε όλοι. Κυρία Ταραχοπούλου, αποτύχαμε όλοι, γιατί ο φιάλτης αυτού του παιδιού σταμάτησε. Ξεκίνησαν οι δίκοι, τέλος πάντων οι έρευνες, η αστυνομία, οι συλλήψεις, αλλά ο φιάλτης αυτού του παιδιού επί της ουσίας δεν σταμάτησε, χειρότερος έγινε. Ακριβώς. Συνεχίζει να ζει αυτό το παιδί, αυτό το κορίτσι 12 ετών, μετά από όλα αυτά που έζησε, έναν εφιάλτη και εμείς σαν κοινωνία, σαν πολιτεία, σαν άνθρωποι, δεν μπορούμε να το βοηθήσουμε. Συνεχίζει να ζει έναν εφιάλτη. Και απλώς ακούμε τις εξελίξεις. Μέχρι εκεί. Κοιτάξτε, να πω μια κουβέντα. Παρακαλώ. Ότι και να υπάρχει πολύ μεγάλη συμπαράσταση από τον κόσμο, από ιδιώτες. Από το κράτος δεν υπάρχει καμία, μα καμία βοήθεια σε αυτό το παιδί και σε αυτή την οικογένεια συνολικά. Απολύτως καμία. Και αυτό είναι το φοβερότερο όλο. Είχανε δείξει όμως έντονο ενδιαφέρον όλοι τότε στην αρχή. Έντονο ενδιαφέρον όλοι οι πολιτικοί να τοποθετηθούν στο Twitter και στα social και στα TikTok. Έντονο ενδιαφέρον τότε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.